δεν είναι καθόλου μια δική μας διαστροφή. Νομίζω ότι η προεδρία Biden για την επανεκλογή της έχει δύο ογκάθια αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος έχει αρχίσει με να πέφτει, αλλά άρχισε να πέφτει από ένα υψηλό, από ένα ιστορικό υψηλό. Και το άλλο αγκάθι είναι οι δύο πόλεμοι, ο πόλεμος στην Ουκρανία και το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό περισσότερο διχάζει τη βάση των Δημοκρατικών από ότι των Ρεπουμπλικάνων, για παράδειγμα. Εδώ να πούμε, να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, ότι και τα δύο κόμματα διακομματικά θα υποστηρίζουν το Ισραήλ και το υποστηρίζουν το Ισραήλ. Από εκεί πέρα όμως οι Δημοκρατικοί έχουν και μία βάση η οποία είναι πιο προσφυλής στην Παλαιστίνη. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην προεδρία Biden στην επεκλογή, καθώς οι προηγούμενες εκλογές, οι ενδιάμεσες εκλογές, και δεν μιλάω για τις προεδρικές εκλογές, μιλάω για τις εκλογές του προηγούμενου έτους, για τη Βουλή, για διάφορα states κτλ. Mm-hmm. Αυτές οι εκλογές ρυθμίστηκαν από ένα παράγοντα, τη νεολαία του Δημοκρατικού Κόμματος. Η νεολαία του Δημοκρατικού Κόμματος στρέφεται πιο φιλικά προς την Παλαιστίνη παρά προς το Ισραήλ. Αυτό νομίζω θα αποτελέσει ένα αγκάθι προς την προεδρία Biden. Η προεδρία Biden προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, παρότι τη στήριξη προς το Ισραήλ προσπαθεί για κάποιες ανθρωπιστικές πάυσεις, όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα κτλ., εκφράζει τον κίνδυνο να υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, εκφράζει προς το Ισραήλ τη διάθεση του Λευκού Οίκου να στηρίζει τον τοπικό πληθυσμό, να το πούμε έτσι, όχι τη Χαμάς εννοείται, αλλά τον τοπικό πληθυσμό. Οπότε νομίζω προσπαθεί να υποστηρίξει και την ανθρώπινη πλευρά. Άρα, από εκεί πέρα όμως, όσο τραβάει ο πόλεμος. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω. Άρα η χθεσινή διαφοροποίηση έως δυσφορία της, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί χάνεται κόσμος, ένθεν κακήθεν, αλλά ένθεν κυρίως χάνεται κόσμος. Η δυσφορία της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας, όπως εκφράστηκε για την επέκταση των επιχειρήσεων στο νότιο κομμάτι της Λωρίδας Γάζας, εντάσσεται σε αυτή την αντίληψη που φαίνεται να έχει η αμερικανική διοίκηση, δηλαδή ότι στο βάθος κήπος χρειάζεται μια πολιτική λύση στην περιοχή? Εκφράζεται και σε αυτό το πλαίσιο, όχι μόνο σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζεται και στο στρατηγικό πλαίσιο που έχουν οι Αμερικανοί για την περιοχή. Υπάρχει ένα ζήτημα ως προς την επόμενη μέρα. Το Ισραήλ θεωρεί ότι πρέπει να έχει την Λωρίδα της Γάζας ως μη αποστρατικοποιημένη περιοχή, ένα buffer state, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι καλύτερο να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή. Τώρα μιλάμε για την επόμενη μέρα, μετά τη Χαμάς. Σωστά. Εκεί υπάρχει μια διαφωνία. Οπότε είναι και ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και ανθρωπιστικό βεβαίως, αλλά είναι και ζήτημα εκλογικό, γιατί είναι και ένα από τα αγκάθια της προεδρίας Biden. Κύριε Γαβαλά, συγγνώμη, εγώ θα διακόπτω γιατί θέλω να ρωτώ περισσότερο για τους ακροατές. Και μάλιστα εδώ πέρα μου λέει ο Αναστάσης. Για ρωτήστε τον κύριο Γαβαλά. Εκεί στην Αμερική, εντάξει, είναι σαφές, λέει, η άποψή τους για τη Χαμάς. Το ίδιο σαφής είναι και η άποψή τους για το μέλλον του Νετανιάχου? Τον θεωρούν μια τελειωμένη ιστορία όταν τελειώσει όλο αυτό? Νομίζω ότι δεν θέλουν να μιλούν ακόμα για την ηγεσία του Ισραήλ, αλλά νομίζω από κλειστές πόρτες ότι υπάρχει μία δυσφορία σίγουρα. Μάλιστα. Αν μπορώ να απαντήσω έτσι. Mm-hmm. Τώρα, θέλω να μου πείτε, υπάρχει αντίληψη ότι πέρα από αυτή καθ' αυτή τη σύγκρουση με τις εκατόμβες νεκρών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, υπάρχει και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι μεταξύ Σφύρας και Άκμονος στη Μέση Ανατολή? Νομίζω ότι κάθε λύση βιώσιμη για το Παλαιστινιακό θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αραβικό κόσμο. Οπότε είναι σίγουρα ένα ευρύτερο παιχνίδι. Τώρα είδαμε και από τα αραβικά κράτη μια συγκράτηση, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή είδαμε από το Ιράν, το οποίο δεν είχε κανένα συμφέρον να εμπλακεί σε πόλεμο με τις ΗΠΑ άμεσα, αν έμπαινε σε έναν πόλεμο με το Ισραήλ. Είδαμε μια συγκράτηση. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα είναι μια ευρύτερη στρατηγική των ΗΠΑ και των υπόλοιπων κρατών. Όμως πρέπει σε μελλοντικό στάδιο να υπάρξει, νομίζω, μια εμπλοκή του αραβικού παράγοντα, μια συνένεση, μια ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ, ώστε να δούμε μια ειρήνη στην περιοχή. Νομίζω μια προϋπόθεση σίγουρη. Τώρα, θέλω να πάμε στο άλλο μεγάλο πεδίο, που είναι η Ουκρανία. Διότι φαίνεται, εσείς θα μας πείτε αν είναι λάθος αυτή η αντίληψη, κύριε Γαβαλά, ότι και στην αμερικανική πλευρά έχει ανοίξει μια συζήτηση πια
για την τροπή που έχουν πάρει στο επιχειρησιακό πεδίο τα πράγματα στην Ουκρανία και φαίνεται ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση, να το πω έτσι, εξόδου πια από την πολεμική σύγκρουση. Είναι έτσι? Περίπου. Από τη μία μεριά η συζήτηση αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του πρακτικού προβλήματος ότι μία συμφωνία για την Ουκρανία, για χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, δεν μπορεί να περάσει από το Κογκρέσο. Διότι το Κογκρέσο το ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι πρόσφατα έχουν εκλέξει και νέο πρόεδρο της Βουλής, τον Μάικ Τζόνσον. Mm-hmm. Και πλέον είναι ακόμη πιο δυναμική προς τις διεκδικήσεις τους. Οι Ρεπουμπλικάνοι αυτή τη στιγμή θέλουν μία συμφωνία για την Ουκρανία, για το Ισραήλ και για το Ισραήλ να περιλαμβάνει και χρηματοδότηση της προστασίας των συνόρων των ΗΠΑ στον Νότο. Εκεί υπάρχει διαφωνία. Οπότε είναι αυτό το σκέλος. Τώρα, ως προς το άλλο σκέλος, το αν έχει βαλτώσει ο πόλεμος ή όχι, προσωπικά δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, αλλά νομίζω ότι μέσα στον χρόνο θα ακούμε όλο και πιο συχνά τέτοιες απόψεις. Mm-hmm. Και αυτό γιατί έχουμε και τις αμερικανικές εκλογές. Uh-huh. Τώρα, δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη μέσα στον χρόνο θα υπάρχει μια συμφωνία, μέσα στον επόμενο χρόνο θα υπάρχει μια συμφωνία για τα λοιπά, για την Ουκρανία ή κάτι τέτοιο. Πάντως θα ακούμε όλο και περισσότερο. Άρα ένα λοιπόν σκέλος είναι... Ναι. Μπαίνει λοιπόν και στην προεκλογική κονίστρα με έναν τρόπο, διότι από πρώτης πρώτου... Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, είναι σαφές. Και εκεί υπάρχει σαφής διακριτή στο πώς προσεγγίζουν το Ουκρανικό οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι. Είναι αντιθετικοί δηλαδή? Εξαρτάται τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. Κατά πάσα πιθανότητα με τα τωρινά δεδομένα θα είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει σίγουρα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το έχει δηλώσει εξάλλου. Από εκεί και πέρα οι Δημοκρατικοί είναι πολύ πιο υποστηρίχτοι προς την Ουκρανία. Τώρα, αυτό το πλαίσιο μπορεί να αλλάξει από την πραγματικότητα. Το αν βλέπουν ότι ο πόλεμος έχει βαλτώσει, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει ανελλακτική και το καλύτερο για το λαό της Ουκρανίας, για την Ουκρανία, για την δυτική προοπτική της Ουκρανίας, θα ήταν μελλοντικά να υπάρξει μια συμφωνία με τη Ρωσία, για παράδειγμα, κάτι τέτοιο. Πάντως, να επισημάνω εδώ κάτι σημαντικό, να είστε σίγουροι ότι ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι υπάρξει μελλοντικά μια συμφωνία με τη Ρωσία για την Ουκρανία, για το μέλλον της Ουκρανίας, η Ρωσία θα παραμείνει αποκομμένη από τη Δύση. Δεν θα ενταχθεί ομαλά. Άρα αυτό που έχει σπάσει, λέτε, δύσκολα ξανακόλλα. Το ερώτημα είναι εάν οι Αμερικανοί αναλύουν πια ότι οι Ρώσοι θέλουν να ενταχθούν στο σύστημα, και επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε καλά, κύριε Γαβαλά, το λέω με την άποψη ότι ο Κίσιγκερ, ο Μπρεζίνσκι, με έναν τρόπο είχαν πει ότι μη χαρίζετε τη Ρωσία στην Κίνα. Αυτή η στροφή πια της Ρωσίας εξ ανάγκης, για τους δικούς της πόρους. Στην Αμερική πώς εκτιμάτε ότι εάν της κάναν σήμα θα ξαναγύρναγε σε συζητήσεις με τη Δύση, ή θεωρούν ότι έχει στρίψει πια πλήρως το τιμόνι? Όταν λέμε σε συζητήσεις με τη Δύση για την Ουκρανία, εννοείται ότι θα έμπαινε η Ρωσία αν έβλεπε ότι θα μπορούσε να πάρει αυτά που ήθελε, να πετύχει τους στόχους της. Τώρα πιο ευρύτερα, για να είναι ένα στρατηγικό εταίρος, ας πούμε, με τη Δύση, το βλέπω πολύ πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η άποψη δεν είναι τόσο κυρίαρχη. Η άποψη Κίσιγκερ, για παράδειγμα. Μάλιστα. Τώρα... Δεν είναι κυρίαρχη. Πιστεύω ότι τη βλέπουν ως έναν ενδυνάμει, ας πούμε, αντίπαλο στην Ανατολική Ευρώπη και ευρύτερα. Λέει εδώ ο φίλος Μοσικάριο από την Αθήνα. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Γαβαλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θέλω να τον ρωτήσω. Όπως φαίνεται σε εμάς, λέει, οι Αμερικανοί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο αρχίζουν μία διαδικασία αποδέσμευσης, πέρα από τη στήριξη που παρέχουν στην Ουκρανία, στην εσωτερική σκηνή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς παρουσιάζεται αυτό? Ότι νίκησε η Ρωσία? Ότι απέκρουσαν τη Ρωσία? Μην ξεχνάμε ότι έχει καταλάβει το 1/4 μιας χώρας που είναι η μεγαλύτερη έκταση στην Ευρώπη. Ότι τελικά οι Αμερικανοί, ή τέλος πάντων, νίκησαν, πήραν αυτό που ήθελαν από το συγκεκριμένο πόλεμο. Και τελικά ποιο ήταν αυτό που πήραν στο συγκεκριμένο πόλεμο, ώστε να συζητάνε μελλοντικά και τον απεγκλωβισμό τους? Καταρχάς, για να απαντήσουμε σε όλα πρέπει να υπάρξει το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα θα ήταν μια απουσία χρηματοδότησης για την Ουκρανία και μια συμφωνία με τη Ρωσία για την περιοχή. Το οποίο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το πώς παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη είναι ότι ο πόλεμος περίπου έχει βαλτώσει και περίπου κατηγορούν τις ουκρανικές αρχές. Κατά τη γνώμη μου, ίσως και άδικα, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα.
Άρα υπάρχει μία συζήτηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο εσωτερικό, η συζήτηση που γίνεται είναι ότι από αυτή την ιστορία έχουν κερδίσει, δηλαδή έχουν ρημουλκίσει πιο κοντά τους την Ευρώπη, έχουν αλλάξει τις ενεργειακές οδούς της Ευρώπης και όχι μόνο. Αυτό συζητιέται. Κοιτάξτε, ως προς την Ευρώπη, σίγουρα η Ευρώπη έχει έρθει πολύ πιο κοντά με τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι πριν. Και μάλλον θα συνεχίσει να είναι κοντά, εκτός από ΟΠ. Τώρα, το αν έχουν κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν έχουν χάσει, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι έχουν δώσει αρκετά χρήματα, για παράδειγμα. Από την άλλη, έχουν φέρει την Ευρώπη πολύ πιο κοντά. Mm-hmm. Νομίζω είναι θέμα το πώς θα το δει κάποιος. Νομίζω ότι έχουν κερδίσει κάποια, φυσικά έχουν δώσει και αρκετά χρήματα προς την Ουκρανία. Κύριε Καβαλά, έρχομαι λίγο στα καθημάζη, γιατί αύριο έρχεται ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ερντογάν, στην Αθήνα. Ο Αμερικανικός παράγοντας δια του State Department έβγαλε μια ανακοίνωση ότι είναι καλό να υπάρχει ο διάλογος, προφανώς γιατί στη δική του στρατηγική εξυπηρετείται η εικόνα μιας ηρεμίας, να μην ανοίξει ένα άλλο μέτωπο. Το κρίσιμο όμως ερώτημα εδώ είναι το εξής: αν είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό ή το Ουκρανικό εμείς, και η Τουρκία είναι στο δίπορτο, πώς γίνεται οι Αμερικανοί την ίδια στιγμή να ζητούν από εμάς να κάτσουμε στο τραπέζι με μια Τουρκία που ζητάει τα πάντα από την Ελλάδα, πέρα από το καλό κλίμα, χωρίς να ασκούν πίεση στην Τουρκία για αυτές τις βλέψεις, ενώ εμείς είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας? Σωστή. Πολύ, πολύ καλό ερώτημα. Νομίζω ότι τα θεωρούν δύο ξεχωριστά ζητήματα. Βλέπουν δηλαδή ότι είναι άλλο πράγμα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, που θέλουν να είναι σε ηρεμία, γιατί και για την περιοχή που είναι τεταμένη στην περίοδο, αλλά και γενικότερα επειδή είναι δύο μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία θέλουν και οι δύο, θέλουν οι Αμερικανοί να είναι και οι δύο φιλικοί ο ένας προς τον άλλον. Από την άλλη, βλέπουν ξεχωριστά τη στάση της Τουρκίας προς τη Δύση και προς το Ισραήλ, που είναι πολύ προβληματισμένες προς αυτό. Να έχετε την γνώμη ότι το Ισραηλινό λόμπι είναι πολύ ισχυρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να είστε σίγουροι ότι δεν θα μείνει με δεμένα τα χέρια ως προς την Τουρκία. Νομίζω ότι η επιρροή της Τουρκίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έρθει σε σύγκρουση με το Ισραηλινό λόμπι, λόγω της στάσης της Τουρκίας προς το Ισραήλ και προς τη Χαμάς. Mm-hmm. Οπότε τα βλέπουν ως δύο ξεχωριστά ζητήματα περισσότερο. Ο Ερντογάν για δικούς του λόγους θέλει να φανεί ως προστάτης των αδελφών μουσουλμάνων. Αυτό όμως προβληματίζει πάρα πολύ τη Δύση. Είναι λογικό. Άρα λέτε ότι και η ιστορία στο Κογκρέσο το Αμερικανικό με αυτά που ζητάει ο Ερντογάν δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία, τώρα που έχει καθαρίσει το Μενέντες η αμερικανική πολιτική σκηνή? Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα? Όχι, όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έτσι όσο δεν είναι μόνο ο Μενέντες που ήταν σίγουρα ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, δεν είναι ο μόνος, και νομίζω ότι όσο επιτίθεται στη Δύση ο Ερντογάν, τόσο θα φέρνει και τη Δύση λίγο απέναντί του σε κάποια ζητήματα. Αυτό τώρα δεν σημαίνει, για να μην δημιουργούμε και πλάνες στο κοινό, ότι θα διωχθεί από το ΝΑΤΟ η Τουρκία ή κάτι τέτοιο ή κάποια ακραία πράγματα, ή ότι από εδώ και πέρα δεν θα παίρνει τίποτα η Τουρκία από το ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει μια, η τουρκική επιρροή προς, στην Αμερική θα είναι σε μια κάμψη. Έστω και για λόγους γεωγραφίας που επικαλούνται ορισμένοι, ξέρω ότι εσείς στις αναλύσεις δεν στέκεστε αυτό, όμως έστω και για λόγους γεωγραφίας, αισθάνεστε ότι το αμερικανικό πολιτικό, οικονομικό, γεωπολιτικό κατεστημένο θεωρεί ότι η Τουρκία στην περιοχή έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος από την Ελλάδα? Ψυχρά θέλω να μου το πείτε. Ψυχρά θέλω να μου το πείτε. Θα σας απαντήσω ψυχρά. Η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για κάθε μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Η περιοχή είναι και γεωγραφικά, όπως είπατε. Είναι μια δύναμη που έχει και μέλλον. Έχει πολύ καλά δημογραφικά στοιχεία. Έχει μια βιομηχανία. Οπότε και η περιοχή που είναι δίπλα στο Ιράν, κάτω από τη Ρωσία και προς τις δημοκρατίες του Καυκάσου, είναι πολύ σημαντική. Η γεωγραφία καλά το θέσατε, είναι σημαντικός παράγοντας. Νομίζω είναι πολύ σημαντική και εμείς είμαστε. Δεν νομίζω ότι διαλέγουν έναν από τους δύο, νομίζω ότι μας θέλουν και τους δύο, να το πω έτσι πολύ απλά. Ναι, προφανώς. Δεν νομίζω ότι είναι σε μία θέση ότι διαλέγουν. Με τους διακριτούς ρόλους. Θέλω να σας ρωτήσω,
το γεγονός ότι η Τουρκία είναι ένας δύσκολος συνομιλητής για τον αμερικανικό παράγοντα. Ενώ εμείς περίπου είμαστε δεδομένοι. Έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του από την άποψη ότι με κάθε στάση κάτι κερδίζει και κάτι παίρνει. Προφανώς η Τουρκία κρίνει ότι με τη στάση της, με το να διαφοροποιείται, κερδίζει περισσότερα από το να είναι ένας πιο σίγουρος, για παράδειγμα, σύμμαχος. Εμείς κρίνουμε το αντίθετο. Το τι κερδίζει και το τι παίρνει είναι κάθε φορά. Κάτι θα πάρουμε εμείς, κάτι θα χάσει η Τουρκία, κάτι θα πάρει η Τουρκία, κάτι θα χάσουμε εμείς. Τώρα, δεν σημαίνει ότι αυτά θα είναι ισόποσα. Σημασία έχει και η ισχύ που έχει το κάθε κράτος και πώς μπορεί να την προβάλλει μέσω της διπλωματίας, μέσω στρατιωτικής ισχύς, αλλά περισσότερο της διπλωματίας, γιατί είμαστε σε ένα δυτικό, ας πούμε, context. Οπότε, θέμα είναι πώς μπορείς να προβάλλεις την ισχύ σου μέσω της διπλωματίας και το τι στάση θα πάρεις, εννοείται. Η Τουρκία θέλει να διαφοροποιείται γιατί βλέπει τον εαυτό της ως μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Βλέπει τον εαυτό της ως μεταοθωμανική δύναμη. Οπότε είναι λογικό όταν βλέπεις τον εαυτό σου σαν μεγάλη μεταοθωμανική δύναμη να μην θες να είσαι ο σίγουρος, ας πούμε, σύμμαχος της Δύσης, αλλά θες να διαφοροποιήσεις και να δημιουργήσεις και δικές σου δυναμικές στην περιοχή. Τώρα, επειδή μπαίνουμε σε εκλογική χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας το πείτε είναι κατά πόσο ο παράγοντας Κίνα είναι ένα από τα θεμελιώδη κεφάλαια αυτής της εκλογικής χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι σχέσεις με την Κίνα. Γιατί από τη μια είδαμε ότι οριοθέτησε ξανά πολιτικά ο Biden στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη την εικόνα. Από την άλλη όμως πριν γυρίσει ο Κινέζος ηγέτης στην πλάτη πέταξε και ένα περί δικτάτορα. Εν πάση περιπτώσει, είναι το μείζον θέμα για την αμερικανική πολιτική και οικονομική σκηνή αυτή η διελκυστίδα, η αντιπαλότητα οικονομική, εμπορική ισχύως με την Κίνα? Θεωρώ ότι σίγουρα συζητιέται. Δεν είναι το πιο μείζον, δεν είναι το πρώτο σε είδηση όσον αφορά τις αμερικανικές εκλογές. Όμως σίγουρα συζητιέται, αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι και οι δημοκρατικοί πλέον στη θητεία Biden έχουν δείξει ότι την Κίνα τη βλέπουν ανταγωνιστικά. Γι' αυτό έχουν περάσει και μάλιστα νομοθετήματα όσον αφορά την ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας γύρω από τα chips και τις τεχνολογίες αυτές. Mm-hmm. Οπότε νομίζω υπάρχει ένα κονσένσους ότι την Κίνα τη βλέπουν κάπως ανταγωνιστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουν να έχουν εχθρικές σχέσεις με την Κίνα. Θέλουν να έχουν κάποιες ομαλές ανταγωνιστικές σχέσεις, αν το μπορώ να το περιγράψω έτσι. Τώρα, η προεδρία Biden είχε θέσει ως στόχο να αποτρέψει οποιοδήποτε ένταση στην Ταϊβάν σίγουρα μέχρι το τέλος της προεδρίας Biden. Ελπίζω ότι θα το καταφέρει αυτό και ελπίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό. Αυτό ελπίζω, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό, η βασική παλέτα της πολιτικής αντιπαράθεσης που έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί είπα εισαγωγικά και από ό,τι κατάλαβα συμφωνήσατε ότι και στο δημοκρατικό στρατόπεδο και στο ρεπουμπλικανικό υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Παρ' όλα αυτά, δημοσκοπικά ο Biden είναι στα χειρότερά του. Αντιθέτως, ο Τραμπ είναι, παρά τα όσα του προσάπτουν και δικαστικά, θα λέγει κανείς ότι φουντώνει όλο και περισσότερο. Θα πάμε με αυτούς τους δύο το πρώτο ερώτημα, για να μας πείτε μετά τι είναι αυτά που συζητιούνται, για να καταλάβουμε πού πάει και η υπερδύναμη την εσωτερική της ατζέντα, αλλά θα πάνε με αυτούς τους δύο, το θεωρούμε δεδομένο αυτό, ή μπορεί και οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί μέσα στο πρώτο δίμηνο να μας εμφανίσουν άλλους υποψηφίους? Λοιπόν, καταρχάς όσον αφορά με τις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι τόσο αξιόπιστο εργαλείο εδώ, όσον αφορά δηλαδή τη δημοφιλία των προέδρων. Δεν τις κοιτάζουν τόσο. Μην νομίζετε ότι τις παίρνουν τόσο υπόψη. Υπάρχουν πάρα πολλές που διενεργούνται τις δημοσκοπήσεις. Πιο πολλοί ζυγίζουν τα ποιοτικά στοιχεία. Στα ποιοτικά στοιχεία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Biden ίσως προηγείται του Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν θα βγει του χρόνου ή δεν έχει καμία πιθανότητα ή κάτι τέτοιο. Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα για τον Biden, αν δούμε δηλαδή state με state, πολιτεία με πολιτεία, πώς θα πάει. Γιατί ο Τραμπ πρέπει να πάει και πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες εκλογές, που είναι δύσκολο. Όχι κατόρθωτο, αλλά δύσκολο. Έχει κάνει μια πολύ καλή καμπάνια τελευταία, mm-hmm. με πολιτικές διαφημίσεις πολύ στοχευμένες. Έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως πιο μετριοπαθή όσον αφορά το ζήτημα των αμβλώσεων, που είναι επίσης ένα καυτό θέμα εδώ.
Οπότε έχει αυξήσει τις πιθανότητες του, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, έχουμε ένα χρόνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις ακόμα, νομίζω. Mm. Τώρα, όσον αφορά αν θα μείνουν αυτοί οι δύο, είναι το πιο πιθανό, αλλά δεν είναι το μόνο σενάριο. Υπάρχουν και άλλα σενάρια. Mm. Υπάρχει ένα ζήτημα με την ηλικία του πρόεδρου Biden, που πρέπει να το δούμε. Νομίζω ότι αν δεν είναι ο Biden, το δεύτερο πιο πιθανό πρόσωπο που θα μπορούσε να είναι υποψήφιο από τους Δημοκρατικούς είναι η Καμάλα Χάρις, αντιπρόεδρος. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι η ίδια θα αφήσει κάποιον στον δρόμο της εφόσον είναι αντιπρόεδρος. Ούτε δίνεται, ούτε δίνεται πολλές πιθανότητες σε σενάρια που ακούγονται ακόμη και για την σύζυγο του Ομπάμα, τη Μισελ Ομπάμα. Νομίζω ότι η Καμάλα Χάρις είναι το δεύτερο πιο πιθανό πρόσωπο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον Τραμπ, ναι, επειδή ακούγεται είναι μια, το πιο πιθανό. Επειδή ακούγεται μια κυρία, η οποία ναι, μάλιστα φαίνεται να έχει και ισχυρούς χρηματοοικονομικά παίκτες να τη στηρίζουν, JP Morgan και πάει λέγοντας. Εκεί. Ναι, η Νίκη Χέλη, λοιπόν, ή η Νίκη Χάλη, όπως το προφέρουν, ναι, ναι, το προφέρουν με δύο τρόπους. Λοιπόν, ο Τραμπ είναι αυτή τη στιγμή ο πιο πιθανός ώστε να πάρει το χρήσμα. Έχει μπροστά του κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τις δικαστικές του δυσκολίες. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή ο πιο πιθανός. Αν δεν καταφέρει για λόγους δικαστικούς να είναι ο υποψήφιος, νομίζω μετά ότι η Νίκη Χέλεϊ είναι ένα πολύ πιθανό πρόσωπο. Η Νίκη Χέλεϊ είναι, να το πω με έναν απλό τρόπο, μια ρεπουμπλικάνα. Όπως ήταν η θητεία Μπούς, θα τη δούμε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αυτή της νοοτροπίας και στρατηγικής. Δηλαδή είναι πιο υποστηρικτική προς την Ουκρανία, πολύ υποστηρικτική προς το Ισραήλ, πολύ υποστηρικτική. Έχει μια τέτοια αντίληψη. Έχει μιλήσει και κατά της ανωνυμίας του ίντερνετ. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει και πολλούς που γράφουν στο Twitter κτλ. Ναι, ναι. Αλλά ναι, είναι ένα πιθανό πρόσωπο και είναι και ένα από τα πρόσωπα που ακούγονται ότι μπορεί να διαλέξει ο Τραμπ και σαν αντιπρόεδρο. Γιατί πρέπει να διαλέξει και κάποιον αντιπρόεδρο εφόσον πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Είναι ένας από αυτούς. Κύριε Γαβαλά, άρα ποιο είναι το βασικό πεδίο των συζητήσεων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών? Είναι η οικονομία, είναι οι μεταναστευτικές ροές πάλι από το Μεξικό, είναι η γενιά Ζεντ και η κρίση του μέλλοντος, είναι η επανάσταση μεταπολιτικής όπως έχετε γράψει στα social media, είναι η woke agenda? Τι είναι, για να καταλάβουμε τι συζητάει η υπερδύναμη πηγαίνοντας στις εκλογές? Λοιπόν, αν μπορώ να διαλέξω δύο θέματα, το ένα είναι ο πληθωρισμός, το άλλο είναι οι πολεμικές συγκρούσεις. Τώρα όμως, κάθε δημογραφική ομάδα έχει μία διαφορετική ατζέντα που προσιλώνεται περισσότερο. Για παράδειγμα, αν πάρουμε τους νέους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών, ηλικίας από 18 έως 30 για παράδειγμα, θα σου πούν ότι το Παλαιστινιακό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, όπως και οι αμβλώσεις. Αν πάρουμε για παράδειγμα την μαύρη κοινότητα, θα σου πούν το οικονομικό για παράδειγμα. Αν πάρουμε τους Λατίνους, τους Ισπανόφωνους, θα σου πούν την woke agenda. Γι' αυτό βλέπουμε και μια στροφή λίγο των Λατίνων προς τον Τραμπ. Οπότε κάθε νομίζω δημογραφική ομάδα έχει ένα διαφορετικό ζήτημα. Τώρα αν μπορούσα να διαλέξω δύο. Τα δύο αγκάθια του πρόεδρου Biden είναι ο πληθωρισμός και οι συγκρούσεις πολεμικές. Τώρα, τα αγκάθια του Τραμπ είναι ότι είναι αντιδημοφιλής σε ένα μεγάλο σημαντικό ποσοστό της Αμερικής. Και το άλλο είναι οι δικαστικές του διαμάχες. Mm-hmm. Επειδή... Όπως φυσικά, να συμπληρώσω κάτι άλλο, ναι, 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 σημαντικό, και η ηλικία του πρόεδρου Biden είναι ένα σημαντικό χαρτί που είναι αρνητικό για αυτόν. Επειδή το ξέρετε καλύτερα όλων και είναι και ένα από τα κύρια αντικείμενά σας, η οικονομία είναι αυτή που δίνει τον τόνο. Εδώ υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, είναι πιο εσωστρεφής, δηλαδή στον τρόπο που σκέπτεται την πολιτική πάνω στα ζητήματα της οικονομίας, το στρατόπεδο το ρεπουμπλικανικό σε σχέση με το δημοκρατικό? Υπάρχει συζήτηση πέρα από τον πληθωρισμό του χρέους? Βεβαίως κόβουν χρήμα, έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά κάθε φορά βλέπουμε ότι φτάνουμε στα όρια για να περάσουν και από το Κογκρέσο οι διάφοροι προϋπολογισμοί, ακόμη και του να κάνει στάση εργασίας στο κράτος. Αυτά πιστεύετε ότι θα κρίνουν και πώς τοποθετούνται εκεί οι μεγάλοι παίκτες του χρήματος, η μεσαία τάξη και οι χαμηλότερες τάξεις, οι οποίες δεν έχουν που την κεφαλή κλεινές στην ουσία? Ωραία.
Να το πάρουμε από την αρχή. Νομίζω ότι η κυβέρνηση Biden έδειξε μια τρομερή διάθεση να δαπανίσει χρήμα. Ίσως και καλά σε σημαντικές βιομηχανίες έχει δαπανίσει. Από εκεί και πέρα, νομίζω η στρατηγική των Ρεπουμπλικάνων από την άλλη είναι περισσότερο να επικεντρωθούν στην ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή μια πιο καλή φορολογική πολιτική, μια πιο ανοιχτή αγορά κτλ. Νομίζω ότι εκεί είναι η διαφοροποίηση, όπως και αναμενόμενο. Η δημοκρατική είναι περισσότερο υπέρ του κοινωνικού κράτους. Οι Ρεπουμπλικάνοι βλέπουν περισσότερο την οικονομία υπό το πρίσμα της ελευθερίας αγοράς. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το χρέος, είναι νομίζω κάτι που προβληματίζει κάπως και τους δύο, περισσότερο παραδοσιακά τους Ρεπουμπλικάνους, που θεωρούν ότι πρέπει να κρατάμε χαμηλά το χρέος μας. Βέβαια, να γνωρίζουμε ότι και η προεδρία Τραμπ δεν κράτησε χαμηλά το χρέος. Δαπάνησε πολλά χρήματα και αύξησε το χρέος σε μεγάλο βαθμό. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει και μια διαφορά στο τι λέγεται και στο τι γίνεται από εκεί πέρα μετά τα προεκλογικά. Και αυτό το είδαμε και σε ένα σχόλιο για τον Τραμπ πολλές φορές. Δηλαδή, άλλα ο Τραμπ είχε πει και πολύ πιο ομαλά έκανε κάποια πράγματα, αλλά δεν τα έκανε καθόλου στη θητεία του κτλ. Οπότε υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση με το τι συζητιέται και το τι γίνεται. Όσον αφορά λοιπόν το τι συζητιέται, νομίζω ότι και οι δύο, και υπάρχει μια ανησυχία και στους δύο. Η δημοκρατική είναι περισσότερο μια πολιτική του κοινωνικού κράτους, η ρεπουμπλικά είναι μια πολιτική της ελεύθερης αγοράς. Τον κόσμο το ενδιαφέρει να μειωθεί ο πληθωρισμός κατά βάση. Και αυτό αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο οικονομικό ζήτημα. Μάλιστα. Ο πληθωρισμός για αυτή τη στιγμή είναι πιο μεγάλο από ότι το χρέος για τον απλό άνθρωπο. Άρα τσακίζει και τα εισοδήματα πρακτικά. Άρα αυτό είναι που τον καίει, ε? Ναι, φυσικά, αυτό ακριβώς. Έχει αρχίσει να μειώνεται, που είναι πολύ θετικό, αλλά έχει αρχίσει να μειώνεται από ένα ιστορικά υψηλό ποσοστό. Κύριε Γαβαλά, με δεδομένο ότι, και επικαλούμε ότι κατάγεστε από την Κρήτη, δηλαδή σε ευρωπαϊκό χώρο, με δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανεξετάζουν με όρους οικονομίας τη βιομηχανία τους, το πώς θα καλυτερεύσουν τους όρους, την ανταγωνιστικότητα κτλ. Το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει δεθεί πλήρως στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα έπρεπε να μας βάζει σε κάποιες σκέψεις? Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια υπερδύναμη, έχουν ενέργεια, έχουν και εναλλακτικές πηγές, ψάχνουν και αλλού. Εμείς είμαστε μονόπατα. Από τη σύνδεση στη Ρωσία πάμε στη σύνδεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, που στοιχίζει κιόλας το να έρθουν εδώ τα πλοία. Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε στην Ευρώπη να ξαναδούν το ζήτημα της πολιτικής, ιδίως της αποβιομηχανοποίησης που υπάρχει σε χώρες κυρίαρχες τα προηγούμενα χρόνια, όπως είναι η Γερμανία? Ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα που έχει μπει στην ευρωπαϊκή ατζέντα, νομίζω. Νομίζω ότι πλήρωσε η Ευρώπη το ότι ήταν εξαρτημένη από άλλες δυνάμεις, πόσο μάλλον μη δυτικές δυνάμεις. Γιατί τουλάχιστον τώρα είναι πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ένα κοινό κονσένσους γύρω από πολλά ζητήματα. Αλλά πλήρωσε ότι ήταν εξαρτημένη από άλλες δυνάμεις. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα της ατζέντας και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να το θέσουμε ως χώρα. Mm. Δηλαδή να θέσουμε περισσότερο ότι μπορούμε να είμαστε ένας ενεργειακός παράγοντας στην περιοχή. Και νομίζω ότι το έχουμε κάνει σε έναν βαθμό. Τώρα, οι ευρωαμερικανικές σχέσεις, εγώ πιστεύω θα γίνουν καλύτερες με τα χρόνια. Αυτό βλέπω δηλαδή. Μόνο μία προεδρία Τραμπ ίσως μπει ένα κάπως αγκάθι προς την μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Αλλά βάσει της, όπως έχει διαμορφωθεί η γεωπολιτική μετά την Ουκρανία, νομίζω ήρθαν κοντά.